Κύριε, χαίρετε. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε απόψε δια του προσώπου του κ. Πολίδωρ ότι πράγματι αντιλάγησαν μηνύματα μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και του Αμερικανού Πρόεδρου George Bush. Για το ζήτημα των επιστολών είχε προηγηθεί το πρωί σκληρή κόντρα του Πρωθυπουργού και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του Πασόκ στη Βουλή. Το ρεπορτάζ είναι της Ελένης Νικολάου. Οι επιστολές του Πρωθυπουργού προς τον Αμερικανό Πρόεδρο George Bush, που υποστήριξε ότι έχει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Πασόκ, κ. Αναστάσιος Πεπονής, δημιούργησε μείζον θέμα στη Βουλή και προκάλεσε αντιδράσεις. Θα το μάθετε άπαξε απαντός. Είναι τροφή και είναι κατάντημα του κοινοβουλίου η παρουσίαση στο βήμα. Υπάρχει επιστολή σας προς τον κύριο Bush με ημερομηνία 13/9/91 μόλις γυρίσατε από το Παρίσι και μία δεύτερη συνεχεία 13/9/91, στις οποίες αναφέρεστε στους απεσταλμένους των Ηνωμένων Εθνών. Λέτε ότι κάνανε εξαίρετη δουλειά. Την ξέρω απ' έξω την επιστολή, κύριε Μητσοτάκη. Κύριε Πρωθυπουργέ. Κατάλημα της Βουλής αυτό, η παρουσία στο βήμα. Διαβάστε τις ανέκδοτες. Κύριε Πρωθυπουργέ. Θα ήθελα να καλέσω όσους αυτή την αίθουσα έχουν επιστολές που σχετίζονται μάλιστα με τα εθνικά μας θέματα να τις δώσουν στη δημοσιότητα. Αλλά το θέμα των επιστολών δεν ήταν η μοναδική στιγμή έντασης. Επεισόδιο επιχείρησε να δημιουργήσει ο μουσουλμάνος βουλευτής Αμέτ Φαϊκόγλου όταν ο Πρωθυπουργός ανέφερε. Επιβαλόταν λοιπόν μια νέα ρύθμιση που να λαμβάνει υπόψη της ότι οι μουφτίδες στην Ελλάδα εξακολουθούν να ασκούν δικαιοδοτικές αρμοδιότητες. Θα με αναγκάσετε να σας αποβάλω από την αίθουσα, κύριε! Θα με αναγκάσετε να σας αποβάλω από την αίθουσα! Η όλη συζήτηση, ωστόσο, στη Βουλή κινήθηκε κυρίως γύρω από το Κυπριακό, τις ελληνοτουρκικές και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στο Αιγαίο αλλά και τις εξελίξεις στα Βαλκάνια. Εκτός Βουλής, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κ. Αναστάσιος Πεπονής, αποκάλυψε στον Αντένα ότι δεν έχει στην κατοχή του τις επιστολές αυτές, αλλά απλώς γνωρίζει το περιεχόμενό τους από έμπιστο, όπως είπε, πρόσωπο. Για το ίδιο θέμα, ο υφυπουργός τύπου, κ. Πολίδωρας, δήλωσε απόψε ότι η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει από τις 14 Σεπτεμβρίου ότι είχαν διασταυρωθεί μηνύματα μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου των ΗΠΑ για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Και ότι τα κείμενα αυτά ούτε μία αναφορά περιέχουν που να ζημιώνει τις εθνικές μας θέσεις στο Κυπριακό ή να θίγει την αντιπολίτευση. Ο κύριος Πολίδωρας σημειώνει ότι αν ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ή άλλου κόμματος επιθυμεί να λάβει εμπιστευτική γνώση των μηνυμάτων, η κυβέρνηση, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός, είναι πρόθυμη να τον ενημερώσει. Καταλήγοντας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογραμμίζει ότι επειδή τα κείμενα αυτά είναι πολύ ευαίσθητα, αφού αναφέρονται στις εν εξελίξει προσπάθειες για επίλυση του Κυπριακού, η κυβέρνηση κρίνει ότι τυχόν δημοσιοποίησή τους μόνο ζημιά μπορεί να προκαλέσει στα εθνικά μας συμφέροντα. Ηρεμία επικρατεί στην Αθήνα που μετατράπηκε το μεσημέρι σε πεδίο μάχης όταν αναρχικοί παρισέφησαν σε πορεία μαθητών. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Καφάτου. Τα πρώτα επεισόδια ξεκίνησαν από ομάδες νεαρών που ξέφυγαν από το κυρίως σώμα της πορείας, έσπασαν με καδρόνια και πέτρες στα τζάμια της Γενικής Τράπεζας στην Οδό Ερμού και έκαψαν αστυνομική μοτοσυκλέτα. Αμέσως μετά, και ενώ οι μαθητές κατευθύνονταν προς τα προπήλαια ολοκληρώνοντας την πορεία τους, οι γνωστοί άγνωστοι άρχισαν τη δράση τους. Στη συνέχεια, δυνάμεις των ΜΑΤ απόφθησαν τους νεαρούς προς το Πολυτεχνείο. Συμπατησίων επαναλήφθηκε το γνωστό σκηνικό. Πέτρες, νεράτζια, σπασμένες βιτρίνες, φωτιές και φυσικά πεδίο μάχης ή οδός στο Σίτσα. Η
ώρα είναι 3:05, λίγη ώρα μετά τη λήξη της πορείας των μαθητών. Μία ακόμη πορεία όμως δημιούργησε αυτά τα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Μια Αθήνα που έδειχνε ότι επανακτά τους ρυθμούς της για την ώρα τουλάχιστον υπό την παρουσία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων. Επεισόδιο όμως είχαμε, κυρίες και κύριοι, και στην Πάτρα. Μικρή ομάδα νεαρών αναστάτωσε στις 10 το βράδυ και για μία περίπου ώρα, σε περιορισμένη όμως κλίμακα, το κέντρο της Αχακής πρωτεύουσας. Νεαροί που νωρίτερα συμμετείχαν σε πορεία μαθητών, άναψαν μικροφωτιές σε απορρίμματα, έσπασαν την τζαμαρία της εισόδου μιας πολυκατοικίας, αλλά ευτυχώς η κατάσταση εκτονώθηκε γρήγορα και αποφεύθηκαν περαιτέρω έκτροπα. Σβήστηκαν οι περισσότερες από τις πυρκαγιές που καίγανε από προχθές στην Κρήτη. Σε εξέλιξη αντίθετα, εξακολουθούν να βρίσκονται τρεις στον ομό Χανίων και συγκεκριμένα στα χωριά Μελιδόνη, Μαλάθυρο και Μαλάξα. Εκτιμήσεις για τα στρέμματα των εκτάσεων που κάηκαν και για το ύψος των ζημιών που προκλήθηκαν δεν έχουν γίνει ακόμη. Ωστόσο, σύμφωνα με υπολογισμούς των δασικών και πυροσβεστικών αρχών του νησιού που έχουν μέχρι στιγμής αποτεφρωθεί περίπου 20.000 στρέμματα δασικής και καλλιεργήσιμης έκτασης. Να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Σοβιετική Ένωση έστειλαν τις προσκλήσεις για τη διήμερη διάσκεψη για το Μεσανατολικό, οι εργασίες τις οποίες αρχίζουν στη Μαδρίτη στις 30 Οκτωβρίου. Η Σερβία δεν δέχεται αναγνώριση της ανεξαρτησίας της Κροατίας στα τωρινά της σύνορα. Λεπτομέρειες για τα θέματα αυτά και για τις άλλες εξελίξεις στο διεθνή χώρο από την Αναμπούτου. Οι αραβο-ισραηλινές διαπραγματεύσεις στοχεύουν στη δημιουργία προσωρινού καθεστώτος αυτοκυβέρνησης των Παλαιστινίων των κατεχομένων από το Ισραήλ εδαφών μέσα σε ένα χρόνο, σύμφωνα με αμερικανική πηγή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, για να δελάσουν το Ισραήλ να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους Άραβες γειτονές του, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν 20 χρόνια, υποσχέθηκαν να μην δεχτούν δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του Ισραήλ, ούτε να το εξαναγκάσουν να σταματήσει τον επικισμό των κατεχομένων. Η Σοβιετική Ένωση, που μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες προωθούν την ειρηνευτική διαδικασία στο Μεσανατολικό, αποκατέστησαν χθες διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ μετά από 24 χρόνια. Ο Ομοσπονδιακός Στρατός σταμάτησε τον μπαράζ πυρών πυροβολικού εναντίον του Ντουμπρόβνικ και του Βουκοβάρ στο πλαίσιο της 10ης εγχειρίας που κηρύχθηκε χθες στην Κροατία, αλλά οι μάχες μένονται αλλού. Μετά την απόρριψη από τη Σερβία του ειρηνευτικού σχεδίου της ΕΟΚ, δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος για μόνιμη κατάπαυση του πυρός. Ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ εξέφρασε την αισιοδοξία ότι και οι υπόλοιπες 4 Σοβιετικές Δημοκρατίες θα υπογράψουν τη Συνθήκη Οικονομικής Ένωσης που υπέγραψαν χθες 8 και πρόσθεσε ότι είναι πεπισμένος πως θα ακολουθήσει και Συμφωνία Πολιτικής.